Σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί την ταινία Λούκα και εγώ πολύ απλά θα βάλω λογική στα παράλογα της ταινίας. Με άλλα λόγια, θα την καταστρέψω. Και πιστέψτε με, το τι κράξιμο έχει να φάει ο Λούκα. Αλλά και ο Αλμπέρτο δεν το φαντάζεστε. Φύγανε τα ψάρια! Φύγανε τα ψάρια! Λογικό δεν είναι. Δεν βλέπω κανέναν φράχτη ή κάποια πόρτα. Τι περίμενε δηλαδή κι αυτός? Δεν μπορώ να καταλάβω. Α, από εδώ παιδιά ο Γιώργος του καναπέ. Θα κάνει και αυτό στα σχολιάκια του που και που. Ψάρια που κάνουν ήχους προβάτων, δεν μπορώ να το δεχτώ, συγγνώμη. Και είμαστε ακόμα στην αρχή, έτσι. Λούκα, το φαρί είναι έτοιμο. Και για να μπούμε στο ψητό, έχουμε ένα θαλάσσιο τέρας, τον Λούκα, ο οποίος θέλει να βγει έξω από το νερό και να δει τον κόσμο. Οκ, και πάμε παρακάτω. Α, του αρέσει να μαζεύει και ανθρώπινα αντικείμενα. Κάτι μου θυμίζει το κόνσεπτ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι. Έρχονται εδώ για να μας ξεκάνουν. Αχα. Όχι, στα λέω για να σε ενημερώσω. Τέλεια. Οι γονείς του είναι υπερπροστατευτικοί και δεν θέλουν να βγει έξω. Αχ, πού το έχω ξαναδεί αυτό, ρε παιδιά. Βρε, όντως και εμένα κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν πάει το μυαλό μου, ρε εσύ. Δεν ξέρω. Θα μου έρθει, πού θα πάει. Και τις απίστευτες μιμήσεις δελφινιών. Έλα, κι εγώ το κάνω τέλεια. Κριντ. Δείτε το άλλη μία για να φτάσει το cringe μέχρι το κόκαλο. Έφτασε. Προχωράμε. Πήγε στην επιφάνεια και άλλαξε σώμα. Παιδιά, είναι ίδιο με την Άριελ. Και θα δείτε που σε λίγο θα γνωρίσει και κάποιον ξερόλα που είναι εξοικειωμένος με τον κόσμο των ανθρώπων. Κονταμένης. Τι εδώ κάτω? Όχι. Μαζεύω πράγματα. Τι σας έλεγα? Ακριβώς όπως ο γλάρος στην Άριελ. Κύριε, ξεχάσατε το καμάκι σας! Τι κύριε, η διελικία έχετε σχεδόν. Ακριβώς, το είχες πει και στο βίντεο με τις πραγματικές ηλικίες της Disney. Mm-hmm. Και για μια στιγμή, προηγουμένως γιατί του μίλησες στον Ενικό? Ξαφνικά έγινε κύριος. Πρώτη φορά. Φυσικά, εσύ τι λες, αφού είμαι καλό παιδί. Και λίγο ψώνιο θα έλεγα. Είναι κακό και δεν πρέπει να είμαι εδώ πάνω. Καλημέρα. Και λίγο κότα επίσης. Γιαγιάκα, στα αλήθεια έχεις πάει. Creepy. Wow. Αργά και βασανιστικά η μεταμόρφωση αυτή τη φορά, χωρίς λόγο. Το περπάτημα είναι σαν το κολύμπι, αλλά χωρίς πτερύγια, ούτε ουρά και δεν υπάρχει και νερό. Κατά τα άλλα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι, όπως και τα σουβλάκια, είναι ίδια με τα φασολάκια. Μόνο που τα σουβλάκια είναι νόστιμα. Κατά τα άλλα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όχι. Βάζω το πόδι εκεί που θα πάω. Ωραία. Και μετά πιάνω τον εαυτό μου πριν να πέσει. Νομίζω περιέγραψε πάρα πολύ καλά το περπάτημα, ε. Για στουρνάρι δεν το περίμενα. Αλμπέρτο Σκόρφανο. Λούκα Μπακούρο. Πιατσέρε. Τζιρόλαμο Τρομπέτα. Δεν ξέρω ιταλικά, αλλά είμαι σίγουρος ότι είπε αρλούμπες. Και τι σημαίνει? Αυτό που μου είπες. Έλα, θα σου δείξω κι άλλα! Βασικά σίγουρα υπερλούμπες. Το έψαξα, θα σας πω στο τέλος τι σημαίνει. Ωραία, θα περιμένουμε. Όλα τα καλά βρίσκονται στην επιφάνεια. Ο αέρας, η βαρύτητα, γνωστή και ως τόση! Ο ουρανός, ο ήλιος. Δεν το πιστεύω. Δεν είπε τα ζουβλάκια. Τι είναι αυτό? Είναι ό,τι καλύτερο έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Η βέσπα. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, αλλά όχι, τα ζουβλάκια είναι. Κοίτα, δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι η βέσπα, αλλά ποιος είμαι εγώ για να σου χαλάσω τα όνειρα, ε? Βασικά όχι, θα στα χαλάσω. Οι βέσπες δεν πετάνε, για προσγειώσου. Κυριολεκτικά. Θα φτιάξεις μία? Νομίζω πως τα έχεις όλα. Όντως τα έχω όλα. Και θα φτιάξω μια βέσπα, με βοηθάς? Αυτά συμβαίνουν όταν δύο ανίδεοι δίνουν ιδέες ο ένας τον άλλον. Ανυπομονώ να δω αν η βέσπα που φτιάξανε δουλεύει. Είναι ακόμα πιο καλή και από την εικόνα. Είναι αλήθεια. Καλά, περιμένετε να δείτε αν τσουλάει και μετά θα μας πείτε αν είναι πιο καλή και από την εικόνα. Κύριε, μήπως να το αναβάλαμε? Τι κύριε, μωρέ. Δεν συστηθήκατε. Δεν γίνατε φίλοι. Δεν μιλάτε στον Ενικό τόση ώρα. Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Γιώργο. Βρέπω εκεί κι εσύ. Και να γιατί τα κορίτσια ζουν περισσότερο από τα αγόρια. Είσαι καλή ράμπα. Μα τι καλός φίλος ο Αλμπέρτο, ε! Βλέπει μόνο τα θετικά στο Λούκα. Όχι να τα λέμε, είναι φοβερή ράμπα. Ακολουθούν οι αμέτρητες αποτυχημένες προσπάθειες του Λούκα και του Αλμπέρτο να φτιάξουν μια βέσπα. Που να μην σπάει στα μισά της κατηφόρας τουλάχιστον. Ενώ παράλληλα οι γονείς του Λούκα επιτέλους ανακαλύπτουν πως ο Λούκα βγαίνει στην επιφάνεια. Και κάπως έτσι φτάνουμε σε μια ακόμα δοκιμή βέσπας. Έχεις τον Μπρούνο στο μυαλό σου. Και εμένα μου συμβαίνει αυτό. Αλμπέρτο, σταμάτα. Τα έχεις κάνει χάλια. Αλμπέρτο, βγάλτε από το στόμα σου. Νομίζω πως ο Αλμπέρτο πρέπει να δει κάποιον ψυχίατρο. Τα έχει χαμένα. Μήπως να πάει σε εκείνον που είχε συστήσει για τη Μέριντα. Καθόλου κακή ιδέα. Μην ακούς αυτό το χαζομπρούνο. Σιλέντσιο Μπρούνο! Σιλέντσιο Μπρούνο! Σιλέντσιο Μπρούνο! Σιλέντσιο Μπρούνο!
Γιατί ξαφνικά ο Λούκα μπορεί να πει καθαρά το ρο. Μην μου πείτε πως μόνο εγώ το παρατήρησα αυτό για το ρο. Όχι, μην ανησυχείς, και εγώ το παρατήρησα. Α, εντάξει. Τα καταφέραν, έτσι. Αλλά κλασικά η βαρύτητα λειτουργεί όποτε θέλει και όπως θέλει. Και επίσης κλασική υπερβολική τύχη. Ζούμε ακόμα. Αυτός ήταν ο στόχος σας δηλαδή. Απλά να μην πεθάνετε. Τι είναι όλα αυτά τα φωτάκια? Αντζούγες είναι. Πήγα να κοιμηθούν. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά βρίσκω πιο λογική τη θεωρία του τιμών. Γι' αυτήν μιλάω. Πηγολαμπίδες. Καρφωμένες πάνω σε εκείνο το πράγμα, το μπλε μαυριδερό. Και το μεγάλο ψάρι τις προστατεύει. Το άγγιξα κάποτε. Σαν ψάρι μου φάνηκε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Δεν έχω γνωρίσει μεγαλύτερο ψεύτη από τον Αλμπέρτο. Ούτε εγώ. Μας έχει φλωμώσει στο ψέμα. Και ο άλλος το σαΐνι τα πιστεύει, έτσι. Ξεκάθαρα. Η δική σου ζωή είναι ανεπανάληπτη. Για τη ζωή του δεν ξέρω, τα ψέματά του σίγουρα όμως. Δεν θα ήταν τέλειο να είχαμε αληθινή βέσπα? Ναι. Κι εγώ που νόμιζα πως η δική σας ήταν καλύτερη και από τις εικόνες. Θα προσπεράσουμε το τρελό όνειρο του Λούκα με τις άγριες βέσπες. Όποιος θέλει να το δει όμως, έχω κάνει ένα βίντεο με όλα τα παράλογα όνειρα της Disney. Δημιουργείς προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να μας υποσχεθείς ότι ποτέ δεν θα ξαναπάς στην επιφάνεια κρυφά. Αν πηγαίνει φανερά δεν πειράζει δηλαδή. Ε? Πάλι εγώ έδωσα τη λύση. Είδατε, δεν χρειαζόταν να φέρετε το θείο. Αν ανοίξεις το στόμα μπαίνουν κομμάτια κουφαριού. Ναι, ωραία, το προτείνω. Παιδιά, θυμάστε που είπα ότι ο Αλμπέρτο χρειάζεται ψυχίατρο? Το παίρνω πίσω. Μια χαρά είναι το παιδί. Υπάρχουν πολύ πολύ χειρότερα όπως βλέπετε. Ο θείος θα σε πάρει να μείνεις μαζί του. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Ότι σε αυτή την περίπτωση θα χάσει την ελευθερία του ή ότι θα πρέπει να είναι παρέα με τον θεοπάλαβο θείο του. Ή μάλλον θεοπάλαβος. Καλό. Κι άμα πρέπει να σε στείλω στα βάθη του ωκεανού για να είσαι ασφαλής, θα το κάνω. Το ξέρεις ότι σ' αγαπώ, έτσι? Παραλογισμός, check. Μετά πολλά, ο Λούκα, καθώς δεν θέλει να πάει στο βυθό με τον θειοπάλαβο, και λογικό εδώ που τα λέμε, ναι, σκέφτεται μαζί με τον Αλμπέρτο να κολυμπήσουν μέχρι την πόλη των ανθρώπων. Προφανώς με τελικό στόχο την απόκτηση μιας βέσπας. Και θα πούμε, σινιόρ Βέσπα, για φτιάξε μας μια τέτοια. Wow, είναι η πιο απίθανη ζωγραφιά που έχω δει ποτέ. Ναι. Ναι, γιατί είναι και η πρώτη ζωγραφιά που έχεις δει. Κάθε βράδυ θα κοιμόμαστε κάτω από τα ψάρια. Δεν θα μας λένε τι να κάνουμε. Ωραίο το σκεπτικό σου, Αλμπέρτο, αλλά να σου πω κάτι. Για να ζήσεις, πρέπει να δουλεύεις. Και το να δουλεύεις σημαίνει ότι θα έχεις κάποιον να σου λέει τι να κάνεις. Για συνέλθετε δηλαδή. Τι θα τρώτε, ρε? Σιλένσιο, Μπρούνο. Εν τω μεταξύ, αυτό το σιλένσιο Μπρούνο μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο, ε. Για παράδειγμα. Αχ, να κολυμπήσω σε αυτή τη λίμνη με τους κροκόδηλους. Ίσως να με φάνε. Όχι. Σιλένσιο Μπρούνο. Παπά, τι είναι αυτά? Πρώτον, αν θέλετε να κρυφτείτε γρήγορα, θα πρέπει να κολυμπήσετε κάθετα. Και δεύτερον, έτυχε να μην σας δει ο πατέρας της. Και πώς θα πάμε στην πόλη? Μην ανησυχείς, βρε Λούκα. Το έχει κανονίσει η παραγωγή. Καθώς έτυχε να βρεθεί εκεί μια βάρκα. Άντε, τυχερούλιδες. Δεν θα την γλιτώσετε πολλές φορές ακόμα, βέβαια. Θέλω να ελπίζω τουλάχιστον. Γιατί όπως και να το κάνεις, ναι, μιλάμε για ταινία Disney, η οποία είναι γνωστή για τις περιπτώσεις υπερβολικής τύχης. Κάτσε. Ποδήλατο είναι αυτό? Τι δουλειά έχει ένα ποδήλατο στη μέση του ωκεανού? Μα τη ζόρι τραβάτε, στούπιντο! Αυτή την ατάκα την άκουσε προηγουμένως ο Αλμπέρτο και νομίζει πως είναι φράση των ανθρώπων. Πώς γίνεται όμως να μην καταλαβαίνει τι λέει? Υποτίθεται ότι είναι στην ίδια χώρα και πως μιλάνε την ίδια γλώσσα. Ακριβώς. Θα έπρεπε να καταλαβαίνει Ιταλικά όπως καταλαβαίνει και Ελληνικά. Πέσε, Νίτσε, μα κουαλέα! Να, το πάλι. Γιατί μιλάτε Ιταλικά, βρε, αφού ξέρετε Ελληνικά. Πες την ατάκα. Αγαπητές, τι ζωή τραβάτε, στούπιντο! Αυτός ο Αλμπέρτο είναι σκέτος μπελάς. Όπως ακριβώς ήταν και ο Γλάρος που έκανε την Άρελ να χτενίζεται με πυρούνι. Κάτσε, ο Αλμπέρτο γιατί την έφαγε? Μήπως δεν το είπα σωστά? Παγωτό με τρίχες, τέλειο. Και τώρα, ποιος θέλει να με δει να τρώω ένα σάντουιτς? Μέσα σε influencer στο Instagram. Ξέρω εγώ, κανείς. Αυτή είναι, με αυτή θα δούμε όλο τον κόσμο. Με αυτή είναι αλλουνού. Εκτός κι αν εννοείς ότι θα την κλέψετε. Επέστα! Ρε Λούκα, αγόρι μου, πώς το κατάφερες αυτό? Και επίτηδες να θες να το κάνεις, δεν μπορείς. Βρωμάει, λες και μας ήρθε από την πεσκερία. Μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι ο Λούκα δεν μπορεί να είναι ποτέ καθαρός. Αν κάνει μπάνιο, θα πλύνει τα λέπια του. Όχι το δέρμα του. Σοκαριστικό.
Όχι! Παρατρίχα να τελειώσει η ταινία. Το έχουμε ξαναπεί. Τύχη, καθώς εμφανίστηκε πάνω στην ώρα η ολίγον τι παράξενη Τζούλια και τα έβαλε με τον Έρκολε. Ανεβείτε, θα τους χρειαστώ για τον αγώνα. Το λέει κατάμουτρα, εκμετάλλευση χωρίς πολλά πολλά. Εμείς οι άκυροι πρέπει να προσέχουμε ένας τον άλλον. Γιατί δεν έχουμε κερί. Συνεννόηση Μπουζούκι. Είστε όντως άκυροι. Αλλά Τζούλια, μπορείς να μας εξηγήσεις λίγο περισσότερο τον όρο. Άκυροι. Αυτό. Οι διαφορετικοί που ντύνονται περίεργα ή που υδρώνουν λίγο παραπάνω. Πρώτον, ήου. Και δεύτερον, τώρα που το σκέφτομαι, ο Λούκα και ο Αλμπέρτο δεν μπορούν να υδρώσουν γιατί κατευθείαν θα βγάλουν λέπια. Το ένα σοκ μετά το άλλο. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Όπα, όπα. Αλμπέρτο, τι κάνεις εκεί. Ποιος νορμάλ άνθρωπος ξύνει τη μύτη του με το μικρό του δαχτυλάκι. Μόνο δείκτης. Ναι, ναι, πολύ σωστά τα λες, Γιώργο. Το ξέρω, τι ανομαλίες είναι αυτές. Γιούλια, μπορώ να. Νομίζω πως έχει καταντήσει αηδία αυτό με τα ιταλικά. Νιώθω λες και βλέπω ταινία που μεταγλωτίστηκε μισή. Σταματήστε το παρακαλώ πολύ. Μπορούμε να ανταλλάξουμε το έπαθλο με κάτι άλλο. Να, κάτι σαν. Αυτή! Όλο τυχαίως τους βρεθήκαμε μπροστά σε μαγαζί που πουλάει βέσπες. Όχι, μα μπορεί να σου δώσει εκείνη. Από ολότελα καλή και Παναγιώτενα, ε. Μπορούμε να γίνουμε άκυροι και εμείς οι δύο. Είστε ήδη. Δεν χρειάζεται. Εν τω μεταξύ, άσχετο, αλλά βρήκα ένα fun fact για την ταινία πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οκ, ναι, μας ενδιαφέρει, κράτα το. Θα το πω και αυτό στο τέλος. Όστε θέλετε να είμαστε ομάδα. Δεν έχεις ιδέα με ποιους θες να συνεργαστείς, Τζούλια. Κυριολεκτικά. Τότε έχει να σε προσβάλλει κάποιος όλη την ώρα. Ωραίο ποδήλατο νούμερο 1 και νούμερο 2. Αστειεύομαι, το ποδήλατο είναι τρισάδιο. Τι λέμε τα φορά. Να κολυμπάς, ξέρεις. Ναι, είμαι πάρα πολύ χάλια στην κολύμβηση. Τότε γιατί είπες ναι στην αρχή της πρότασης. Το σκάσατε. Αχ, δεν ξέρω, ραγκάτσι. Οι γονείς μου θα μας στείλουν σε ένα απέσιο μέρος. Αλλά άμα νικήσουμε, τότε θα είμαστε ελεύθεροι. Και τώρα γιατί δεν είστε ήδη ελεύθεροι, αφού το σκάσατε. Εγώ πράγματι πεινάω. Ρε μανία με το μικρό δαχτυλάκι, ο Αλμπέρτο. Αν και αυτό το κάνουν μερικοί. Γέρι όμως, όχι παιδιά. Μην τα πολυλογώ, πηγαίνουν στον μπαμπά της Τζούλια για να ζητήσουν λεφτά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ο οποίος πώς το καλό βλέπει. Το έχω πραγματικά απορία. Α, και πού είσαι, Αλμπέρτο, πες την ατάκα σου. Τι ζόρι τραβάς στο. Ναι, του έκλεισε το στόμα, αλλά το τι ζόρι τραβάς ακούστηκε κανονικά. Για γυρίστηκε, έριξε του καμιά φάπα έτσι να γελάσουμε. Τι λες να αφανίζει με αυτά εδώ. Οτιδήποτε κολυμπά. Και ανθρώπους που απλά κάνουν μπάνιο στη θάλασσα δηλαδή. Και τους βλέπεις στη θάλασσα όλους έτσι. Κίνητος και λένε, δεν κολυμπάμε, δεν κολυμπάμε, δεν κολυμπάμε, δεν κολυμπάμε, δεν κολυμπάμε, δεν κολυμπάμε. Άργησαν λίγο να γυρίσουνε. Τυχαίο θα ήταν και αυτό. Εγώ ας πούμε θα γυρνούσα κατευθείαν με το που άκουγα το νερό. Ναι, και εγώ το ίδιο. Ευτυχώς που οι γάτες δεν μιλάνε. Σε αυτή την ταινία της Disney τουλάχιστον. Βήξε λίγο ακόμα. Εγαρά. Ώστε θέλετε δουλειά. Θα σας βάλω στη δουλειά. Αλήθεια! Με πρόσληψη κανονικά, όχι μαύρα. Μακιαβέλη, όχι τον, όχι! Και πολύ κρατήθηκε η γάτα. Χίλια συγγνώμη για το γάτο, δεν ξέρω τι τον έπιασε. Μην ανησυχείς, ξέρουν αυτοί. Τα παιδιά πάνε για ύπνο και το επόμενο ξημέρωμα οι γονείς του Λούκα αποφασίζουν να βγουν στη στεριά και να ψάξουν να βρουν τον Λούκα στην πόλη. Ναι, αλλά πώς ήξεραν ότι είναι στην πόλη και όχι πουθενά αλλού. Πολύ καλή ερώτηση. Δεν έχω ιδέα. Γίναμε τόσο τρομακτικοί! Ψιλοάσχετο με τη σκηνή, αλλά γιατί τα θαλάσσια τέρατα γίνονται άνθρωποι όταν βγαίνουν από το νερό και οι άνθρωποι δεν γίνονται τέρατα όταν μπαίνουν στο νερό. Αλμπέντο, ξύπνα! Α! Στάζει ο ουρανός! Έχει νόημα να μιλήσω για την τύχη σε αυτή τη σκηνή? Νομίζω πως όχι. Κι εγώ έτσι λέω. Έχει το νου σου για τα θαλάσσια τέρατα, ναι! Εντάξει, Τομάζο, θα έχω μάτια παντού! Για να έχεις μάτια παντού πρέπει να έχεις και μάτια. Και ανοιχτά μάλιστα. Βασικά τώρα που το σκέφτομαι, μόνο εδώ μπορεί να έχει μάτια, όχι παντού. Δεν είχαμε καλή ψάρια σήμερα. Ίσως φταίει που εδώ έχει στοιχειωμένα ψάρια. Εμείς λέμε ότι δεν ισχύει. Τα ψάρια τα λένε αυτά. Και εσείς πώς ξέρετε τι λένε τα ψάρια, αφού μιλάνε προβατήσια? Κλέψιμο ρούχων που τυχαίνει να είναι στο νούμερό τους. Ακόμα μια σύμπτωση για τη συλλογή μας, γιατί αν είχαν περάσει λίγα δευτερόλεπτα πριν από τους γονείς, θα είχαμε άλλα. Και κάπως έτσι τα παιδιά δηλώνουν συμμετοχή για τον αγώνα και ο Έρκολε υπόσχεται πως θα τους ξεφτυλίσει. Εκείνοι από την άλλη θέλουν να ξασκηθούν και στα τρία αγωνίσματα. Δηλαδή κολύμπι, φάγο μαζιμαρικών και ποδήλατο. Πρέπει να τα φας με φορκέτα, είναι ο κανόνας. Α, οι κανόνες είναι για όσους τους υπακούν. Όχι, οι κανόνες είναι για όλους. Σιλένσιο, Μπρούνο. Ξεκινάω! Α, πού πάμε!
Ο Λούκα μετά από αυτό δεν έσπασε τίποτα. Και εμφανίζεται, λέει ο πατέρας, και της ρίχνει με το καμάκι. Απλά επειδή κολυμπούσε. Για χιλιοστή φορά κανείς δεν θα δει τίποτα. Ούτε τώρα. Όσοι πιστεύετε ότι το έχουν παρατραβήξει, βάλτε ένα like στο βίντεο. Βουίντο, χτύπα το τρίτσο. Βερνίγλε σαρντίνε με απέχθεια. Συμφωνείτε πως ο Έρκολ είναι από τους πιο συχαμένους και ενοχλητικούς κακούς? Βασικά τι ρωτάω. Εννοείται πως συμφωνείτε, έτσι. Πίσω στην πόλη τώρα, οι γονείς του Λούκα έχουν ένα σχέδιο για να βρουν τον Λούκα. Να βρέξουν όλα τα πιτσιρίκια. Βέβαια, έτσι θα εξέθεταν το παιδί τους μπροστά σε όλους και κατά πάσα πιθανότητα όλο και κάποιος θα το σκότωνε, αλλά ναι, φοβερή ιδέα κατά τα άλλα. Δεν υπάρχει λογική για όλο του καναπέ, άστο, μην το ψάχνεις. Γεια παιδιά, να παίξω κι εγώ. Οτς, συγγνώμη. Πολύ καλός χειρισμός της μπάλας για κάποιον που δεν έχει περπατήσει ξανά στη ζωή του. Είδαμε τον Λούκα πως πάλευε στην αρχή, εκτός κι αν έχει ξαναπερπατήσει. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Φρέντιλα, πάρ' την μπάλα! Για πάρτε τη. Ωπα ρε ο Μέση, τι τρίπλες είναι αυτές. Ο Μέση πράγματι παίζει να είναι συγγενής τους ή κάτι τέτοιο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Καλά, μπορεί να έχουν συγγενή με τον Κριστιάνο αντί για τον Μέση, δεν ξέρω. Έχω μπερδευτεί λιγάκι. Αυτό δεν χρειαζότανε. Περιτότατο. Νομίζω ότι είδα τους γονείς μου. Α, δεν παίζει. Αφού σου το είπα, δεν θα έρθουν εδώ. Αφού σου το είπα, Αλμπέρτο, τι ψάχνεις? Κάθε καλοκαίρι έρχομαι εδώ και όλοι νομίζουν ότι είμαι ένα παράξενο παιδί που δεν ανήκει εδώ. Κοίτα, για το που ανήκεις δεν ξέρω, αλλά παράξενο παιδί είσαι. Λυπάμαι. Βασικά, όχι, δεν λυπάμαι. Στη συνέχεια, η Τζούλια θα πάρει τον Λούκα για να του δείξει από το τηλεσκόπιο πως τα αστέρια δεν είναι ψάρια. Τότε τι είναι αυτά εδώ? Αστέρια, σαν τον ήλιο μας. Γιγάντιες εκρηκτικές μπάλες φωτιάς. Τότε ο Αλμπέρτο έκανε λάθος. Και πού είσαι ακόμα, Λούκα? Πραγματικά δεν έχει δει τίποτα ακόμα ο τύπος. Ακριβώς όπως το είπες. Ακόμα μια φαντασία του Λούκα, την περνάμε στα γρήγορα. Αυτά δεν είναι ψάρια. Τι? Ναι, είναι φωτιές. Όμως εκατομμύρια φορές πιο μεγάλες. Όχι, δεν είναι. Γιατί επιμένει, αφού κατά βάθος ξέρει ότι το έχει βγάλει από το μυαλό του. Καλώς τα παιδιά! Και χωρίς την Τζούλια να τους κρύβει στη φούστα της. Η Τζούλια φοράει παντελόνι. Αυτή είναι η πόλη μου, νούμερο 1! Αχ, πόσο θα ήθελα να τον πετύχω κάπου τον Έρκολε. Στο κεφάλι, ας πούμε. Δεν πήρατε το μάθημά σας από την προηγούμενη φορά που ξυπνήσατε βρεγμένοι? Γιατί κοιμάστε ξανά στο ίδιο μέρος? Αχ, χανίδεα παιδιά. Πώς μπήκαν στο ξένο σπίτι αυτοί και πού βρήκαν τις νερόμπομπες? Ήμουν σκληρή μαζί του. Όχι, εσύ ήθελες να τον κρατήσεις ασφαλή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα σταματήσεις να του λες τι να κάνει! Μα ποιο είναι το πρόβλημά σου? Εγώ είμαι ο φίλος του και ξέρω τι θέλει. Α, ναι! Ο Αλμπέρτο, όπως ίσως έχετε καταλάβει, νιώθει πως χάνει το φιλαράκι του καθώς βλέπει ότι περνάει πολύ χρόνο με την Τζούλια. Ο Λούκα πλέον θέλει να πάει σχολείο, ενώ ο Αλμπέρτο τον αποθαρρύνει. Τώρα ξεκινάει το καλό. Το καλό, έστω. Σταμάτα! Και ναι, τσακώνονται άχρια. Μεταξύ μας στοιχηματίζω 10 ευρώ στον Αλμπέρτο. Εγώ ποντάρω 20 λεπτά στο Λούκα. Μην πέσουμε και έξω. Αφήστε με! Είστε ζωντανοί! Πουσου, τους διέκοψε η Τζούλια. Αλλά πάλι καλά που ήρθες, γιατί αν αργούσες λίγο ακόμα, ίσως να μην ήταν ζωντανός ένας από τους δύο. Μάλλον ο Λούκα. Αναρωτιόμασταν αν μπορούμε να έρθουμε στο σχολείο σου. Να μιλάς για λογαριασμό σου, Λούκα. Ο Αλμπέρτο δεν φταίει σε τίποτα. Γι' αυτό θα σου δείξω! Όχι! Και κάπως έτσι, ναι, ο Αλμπέρτο νευριάζει και βουτάει στο νερό για να αποκαλύψει πως είναι θαλάσσιο τέρας. Το χειρότερο όμως είναι η αντίδραση του Λούκα. Βοήθεια! Μη μας μοιράξεις! Είδες, το ξέρω θα γίνω! Θαλάσσιο τέρας! Είσαι γελίος, αγόρι μου. Κοίτας μόνο πως θα σώσεις το ποπουδάκι σου. Ντροπή σου! Ντροπή σου, γουρούνι! Προσβάλλεις τα γουρούνια τώρα, Γιώργο. Ναι, σωστά. Συγγνώμη. Εκεί πέρα! Καταφωνεί και ο γάιδαρος. Ναι, και τώρα προσβάλλεις τα γαϊδούρια. Ναι, συγγνώμη και πάλι. Όχι! Ευτυχώς τα χαϊβάνια δεν έχουν στόχο. Και αυτό γίνεται, Λούκα! Είμαστε καλά! Λούκα! Μπορούμε και μόνοι μας! Λούκα! Και επιτέλους. Και πολύ κράτησε, θα πω εγώ. Από όλα τα μέρη!
μέρη του κόσμου που μπορούσατε να πάτε. Στο Πόρτο Ρόσο! Δεν την ξέρετε την πόλη! Βασικά δεν μπορούσαν να πάνε και πουθενά αλλού. Δεν πλάκα μας κάνει. Πού να ξέρουν για το Πόρτο Ρόσο. Εδώ δεν ξέρουν ότι τα αστέρια δεν είναι ψάρια. Αυτό να μου πεις. Και ο Λούκα φεύγει και πηγαίνει να βρει τον Αλμπέρτο. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Σόπα ρε, πού το κατάλαβες? Αν μπορούσε θα το πει να πει. Ναι, αλλά δεν μπορείς. Τώρα όμως σήκω και φύγε. Πώς να σηκωθεί και να φύγει, αφού είναι ήδη όρθιος. Μπα, δεν μ' άρεσε. Πώς ο Αλμπέρτο σκέφτηκε αυτόν τον τρόπο για να μετράει τις μέρες? Αυτό είναι κάτι που κάνουν οι άνθρωποι και νομίζω πως είναι λίγο δύσκολο να το είδε κάπου. Δεν είσαι σαν εμένα, είσαι καλό παιδί. Και εγώ είμαι το παιδί που όλα τα καταστρέφει. Επιτέλους είπε και μια αλήθεια. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, και εσύ είσαι το παιδί που όλα τα καταστρέφει. Τι εννοείς? Σκέψου λίγο πόσες ταινίες έχεις καταστρέψει. Α, ναι, σωστό. Ποτέ δεν έπρεπε να γίνουμε φίλοι εμείς οι δύο. Μην το λες αυτό. Ό,τι θέλει θα λέει. Κουμάντο στο δικό σου στόμα να κάνεις. Θαλάσσιο τέας. Βρε, κάνε μας τη χάρη. Στον αγώνα θα νικήσω. Και τότε η Βέσπα θα είναι όλο δική μας. Λούκα, αυτά είναι τρέλες. Είμαι τρελός τότε. Εγώ πάλι δεν είμαι τρελός. Δεν είμαι τρελός. Τι θες εδώ πέρα? Μη φοβάσαι, θα αγωνιστώ μόνος μου. Όπα, πρόσεξα λεπτομέρεια. Αυτό το ποδήλατο είναι αυτό που ήταν στο βυθό και το σχολίασα στην αρχή του βίντεο. Βλέπω αυτή την αφίσα που λέει ότι δίνεται αμοιβή 300.000 ευρώ σε όποιον πιάσει θαλάσσιο τέρας. Που δεν υπήρχε το ευρώ τότε, αλλά τέλος πάντων. Ναι, άσχετο αυτό, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί. Από τη στιγμή που τα θαλάσσια τέρατα φοβούνται τους ανθρώπους και κρύβονται. Δεν έχουν πειράξει κανέναν. Άρα γιατί δίνονται τέτοιες αμοιβές για ένα θαλάσσιο τέρας και γιατί θέλουν να τα φανίσουν γενικά? Κολυμπητές, πάρτε θέσεις! Ο Λούκα, για να μην χρειαστεί να κολυμπήσει και να φανεί πως είναι θαλάσσιο τέρας, αν και με τόση τύχη που έχει και χωρίς στολή να έμπαινε, δεν νομίζω να τον έβλεπε κανείς, φόρεσε αυτή τη στολή και θα το πάει περπατώντας. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εφόσον κανείς δεν μπορεί να τον δει στο βάθος, γιατί δεν γυρίζει πριν φτάσει στο σημάδι? Θα γλίτωνε πολύ χρόνο. Πώς θα βγει από το νερό τώρα? Σίγουρα θα τον δουν αυτή τη φορά, νομίζω. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τόσος κόσμος υπάρχει. Ναι, παιδιά. Υποτίθεται ότι κανείς δεν τον είδε. Σοβαρά, ρε Disney. Κάπου έλεος, ρε παιδιά. Ο Λούκα θα φάει τα μακαρονάκια του και με το που ξεκινήσει το ποδήλατο θα πέσει πάνω στους γονείς του. Πρέπει να αγωνιστώ! Γύρνα πίσω τώρα αμέσως! Τα ίδια που λέγαμε και στο καταστρέφω τη Ζωούπολη. Είναι δυνατόν να σε προσπεράσει, να του πεις να γυρίσει πίσω και εκείνος να γυρίσει? Όχι! Και εκεί που ο Λούκα ήταν πρώτος και έτοιμος να κερδίσει, πού να πάρει, πιάνει βροχή! Όχι, 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 όχι! Άρε, Disney με τις συμπτώσεις σου. Μην εκεί που είσαι! Πώς γίνεται να πατάει ξυπόλυτο στα νερά και να μην μεταμορφώνονται τα πόδια του? Εσείς οι δυο δεν ανήκετε εδώ! Ξεκοπιστείτε από την πόλη μου! Αυτό ήταν σοκ. Μεγάλο σοκ για την ακρίβεια. Πιο μεγάλο και από τη μύτη του Έρκολε, θα έλεγα. Καλά, ίσως όχι τόσο μεγάλο, αλλά. Τσίτσο! Το καμάκι μου! Βελότσε! Πού είναι ο Τσίτσο για να σε ακούσει, βρε? Στην πλατεία δεν είναι? Και εδώ, παιδιά, απλά να αδερφιάζουμε όλοι με την αυτοθυσία του Λούκα, γιατί, okay, ναι, καταστρέφω την ταινία, αλλά εδώ πάντα συγκινούμε. Κι εγώ. Πράγματι συγκινείσαι? Όχι, πλάκα κάνω. Γεια χαρά! Σκούζα! Πώς βρέθηκαν μπροστά στον αγώνα όλα αυτά τα παιδιά? Δεν πέρασε κανένας τόση ώρα. Ευτυχώς το σπίτι ήταν διαμπερές, όπως συμβαίνει πάντα. Είναι κάτι σαν νόμος της Disney αυτό. Αν μπεις από ένα παράθυρο θα βγεις από το επόμενο. Δεν υπάρχει ποτέ τείχος συνδιάμεσα. Θα δείτε τι θα πάθετε, νέρατα! Συγχρονισμένος κεραυνός με την ατάκα του κακού, θα μου πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί, ε? Κανείς δεν έπαθε κρατζουνιά μετά από αυτό το πέσιμο, δυστυχώς. Όχι δυστυχώς για την Τζούλια, δυστυχώς για το χυμένο χταπόδι από πίσω. Και τώρα όλοι ετοιμάζονται να επιτεθούν στον Λούκα για τον Αλμπέρτο, μιας και φαίνεται πως είναι θαλάσσια τέρατα. Για να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα πάτε πουθενά. Εγώ τους είδα πρώτος! Εγώ παίρνω την αμοιβή! Βέβαια. Λείπει ο Μάρτος από τη Σαρακοστή. Εν τω μεταξύ, μια μικρή παρένθεση εδώ για να πω το εξής. Γνωρίζετε ότι μόνο το 2,7% των Ελλήνων έχει κάνει εγγραφή στο κανάλι Neverlander? Οι υπόλοιποι τι κάθεστε? Υπάρχει καλύτερο κανάλι στην Ελλάδα? Ας το καλό σου κόλακα. Δεν είναι τέρατα! Α, ναι! Και τότε ποιοι είναι? Εγώ ξέρω ποιοι είναι. Είναι ο Λούκα και ο Αλμπέρτο. Και είναι οι νικητές. Όπα, ανατροπή! Αν και το ότι είναι νικητές δεν σημαίνει τίποτα για τους πολίτες. Αν θέλουν να τους σκοτώσουν, θα το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Ναι, ήρθαν πρώτοι. Νικήσαμε! Βασικά για μισό λεπτό.
Ο Λούκας ζήτησε να συμμετέχει μόνος του στον αγώνα. Οπότε μόνο αυτός πρέπει να ζήσει. Σκοτώστε τον Αλμπέρτο! Από τη στιγμή που αυτό είναι που του σώζει, ναι, κανονικά ο Αλμπέρτο πρέπει να... Ποιος νοιάζεται αν νίκησαν, αφού είναι τέρατα! Δεν περίμενα να το πω, αλλά ο Έρκολε εδώ εκπροσωπεί την κοινή λογική. Non so, cosa pensi? Και εκεί που ήταν και πάλι έτοιμοι να επιτεθούν, δηλιάζουν λόγω του πατέρα της Τζούλια. Ρε Γκαστόν που σας χρειάζεται. Φανείτε για μία φορά χρήσιμη! Επιτέλους, όντως φάνηκαν για μια φορά χρήσιμοι. Οι νικητές του φετινού Πορτορόσο Cup είναι οι άκυροι μας. Όχι, μόνο ο Λούκα είναι ο νικητής. Και τώρα σε λίγο έρχεται η έκπληξη της ταινίας. Άντε, για να δούμε το αγαπημένο μου σημείο. Πείτε όλοι την πιο όμορφη βέσπα που είδατε ποτέ! Προσωπικά έχω δει και πιο όμορφη. Όπως και εσείς. Μην κοροϊδεύετε τους εαυτούς σας για όνομα. Πολύ ωραία. Και πολύ άντεξε. Prendete il pesto. Mangiate. Mangiate. Αφού δεν βρέχει και τόσο, γιατί παραμένουν θαλάσσια τέρατα. Η Τζούλια αποχαιρετά τους φίλους της, αλλά ο Αλμπέρτο έχει ένα δώρο για τον Λούκα. Ας πάμε να φτιάξουμε τη βέσπα. Α, ναι, σχετικά με αυτό. Είναι λίγο τρελό όμως, μάλλον την πούλησα. Ω, πούλησε τη βέσπα που τόσο ήθελε για να το αγοράσει ένα εισιτήριο. Καλά, τόσο ακριβά είναι τα εισιτήρια. Piacere. Girolamo. Τρομπέτα. Αυτό τι σημαίνει? Δεν έχω ιδέα. Μάθε και πες μου, εντάξει. Α, να πάλι η φράση. Γιώργο του καναπέ, θα μας πεις τι σημαίνει? Ναι, βεβαίως, μαζί με το fun fact που βρήκα. Η φράση είναι Piacere, Girolamo, Trompeta. Σημαίνει χάρηκα για τη γνωριμία, με λένε γυριστή τρομπέτα. Α, ήταν όντως σαρλούμπα δηλαδή. Και το fun fact που έχεις βρει, γνωρίζατε ότι οι φωνές των παιδιών ηχογραφήθηκαν από αληθινές πλατείες της Ιταλίας? Κοίτα εδώ έναν που δεν έχει δει τα βίντεο μου. Αυτό το έχω πει στο βίντεο με τα 10 συν 1 fun facts για τον Λούκα. Δεν το ήξερα. Το οποίο παρεπιπτόντως, αν θέλετε να το δείτε, πατήστε εδώ. Αλλά αν πάλι θέλετε να δείτε μια κρυφή σκηνή από τον Λούκα, πατήστε εδώ. Τα λέμε.